Θα σας κάνω μια ερώτηση απόψε. Αγοράζεται η αγάπη? Κάποιοι θα πείτε ναι, γιατί άμα έχεις χρήματα αγοράζεις τα πάντα, άρα μπορείς να αγοράσεις και την αγάπη. Κάποιοι, πιο φιλοσοφημένοι, θα πούνε όχι. Για να δούμε τι θα μας πει η απόψινή μας ιστορία με πρωταγωνιστή τι άλλο, τα αγαπημένα μας παιδιά. Ήταν κάποτε ένας κύριος σε ένα δρόμο που είχε βάλει μια πινακίδα που έγραφε «Πολλούνται κουταβάκια». Τον πλησιάζει ένα μικρό παιδάκι και του λέει «Γεια σας, θέλω να αγοράσω ένα κουταβάκι». «Α», του λέει, «αυτά τα κουταβάκια είναι ράτσας όμως και είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχεις χρήματα?» Βγάζει το παιδάκι λίγα χρήματα που είχε και του λέει «Έχω αυτά, φτάνουν?» Την ώρα που γινόταν αυτός ο διάλογος, βγαίνει ξαφνικά η σκύλα με τα κουταβάκια της από πίσω, στην αυλή. Και τελευταίο στη σειρά ήταν ένα μικρό, καχεκτικό, κουτσό κουταβάκι, το οποίο πάσχιζε να τρέξει να φτάσει τα άλλα. Λέει το παιδί, «Εγώ θέλω αυτό το κουταβάκι». Αυτό, του λέει, «αυτό είναι κουτσό. Δεν πρόκειται να παίξει ποτέ καλά, δεν πρόκειται να το ευχαριστηθείς». «Α», του λέει, «κοιτάξτε να δείτε». Σηκώνει το παντελόνι του και βλέπει ότι το πόδι του παιδιού ήταν τεχνητό. Το πόδι του παιδιού είχε κοπεί και του είχαν βάλει ένα ψεύτικο. «Βλέπετε», του λέει, «και εγώ δεν μπορώ να τρέξω καλά. Άρα το κουταβάκι χρειάζεται έναν άνθρωπο που να τον καταλαβαίνει και ένα όπως εγώ που είμαι κουτσό». Ο αγρότης πήρε το μικρό κουταβάκι και το έβαλε στην αγκαλιά του. Και του λέει, «πάρτο». Το παιδί λέει, «πόσο κάνει?» Και ο αγρότης του απάντησε, «η αγάπη δεν αγοράζεται». Ένα μικρό παιδί δίδαξε έναν μεγάλο άνθρωπο ότι η ζωή είναι ωραία.